I'm ready. I'm ready. So, yes. Έτοιμη. So, maybe I will start with a question. Να ξεκινήσω λοιπόν με μια ερώτηση. I think COVID-19 has really unmasked the underperformance νομίζω in health systems. So we're ότι innovation COVID-19 in, έχει δοκιμάσει καστήρωτα υγείας. Καινοτομία, δηλαδή, πλευρά των συστημάτων δεν υπάρχει καινοτομία. Ο COVID-19 όμως νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας. Αλλά το να έχουμε διαλυμένα συστήματα δεν μπορούμε να καινοτομήσουμε. Κατά την άποψή σας, αυτό που συνέβη, τι συνέβη στην Ελλάδα για να μετασχηματίσει, για να περάσει από τους ιστορικούς χαμηλούς προϋπολογισμούς του παρελθόντος, για να περάσει την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιες ήταν οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο το ερώτημά σας. Προφανώς μιλάτε για μια χώρα και ένα πληθυσμό που από τη δεκαετία του 60 είχε χαρακτηριστεί ως ένας από τους υγιέστερους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Μιλάω για την μελέτη των 7 χωρών και την αναφορά σχετικά ιδιαίτερα στη μεσογειακή διατροφή και την Κρήτη. Ο πληθυσμός αυτό επίσης κρατά όχι μόνο αξίες, αλλά και ένα σημαντικό στυλ ζωής, το οποίο έπρεπε να διατηρηθεί για να προστατευτεί ακόμα και εν μέσω αυτής της πανδημίας. Δυστυχώς, το σύστημα υγείας, το τρέχον σύστημα υγείας, δεν εστίασε σωστά με τον κατάλληλο τρόπο πάνω στην πρωτοβάθμια φροντίδα και ιδιαίτερα στην περίθαλψη κοινοτήτων για να κρατήσει όλες αυτές τις αξίες και την κληρονομικότητα που υπήρχε στο ελληνικό σύστημα και που το είχε κάνει τόσο υγιή τον πληθυσμό στις παρελθούσες δεκαετίες. Ο κύριος περιορισμός λοιπόν εξακολουθεί να είναι ότι το σύστημα είναι κατακερματισμένο και ως εκ τούτου η έννοια της προαγωγής της υγείας και συμπεριφορικής αλλαγής και τρόπου ζωής δεν είναι κοινά αποδεκτό θέμα και φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ο κρυφός σκελετός σε όλο το σύστημα, ελληνικό σύστημα υγείας. Είναι και ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε σοβαρά και από την τριτοβάθμια, ούτε από τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι και η εκπαίδευση και το σύστημα υγείας έπρεπε να διασυνδεθούν και να συζητήσουν από κοινού σοβαρά την κατεύθυνση για την προαγωγή ενός νέου υποδείγματος υγιούς τρόπου ζωής και συστήματος. Μας λέτε δηλαδή ότι το σύστημα δεν είναι τόσο υγιές, αλλά περισσότερο σύστημα ασθένειας, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των ασθενειών, αντί να επιβραβεύει επενδύσεις στη διατήρηση υγείας. Και αυτή είναι μια πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Για τον περισσότερες χώρες όπου είναι γυράσκον ο πληθυσμός και όπου χρόνιες ασθένειες σημαίνει και νοσηρότητα και γνωσιακές διαταραχές και δυσανεξίες και επιπροσθέτως έχουμε και την κρίση. Πώς θα διατηρήσουμε το σύστημα υγείας μας λοιπόν αν συνεχίζει στο ίδιο σύστημα επιβραβεύοντας δηλαδή τη διαχείριση των ασθενειών αντί να επιβραβεύει την εστίαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδώσατε πάρα πολύ καλά την τρέχουσα κατάσταση. Το σύστημά μας ακριβώς εστιάζει περισσότερο στην ασθένεια και όχι στη διατήρηση της υγείας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επί μακρών. Το σύστημα επίσης δεν εστιάζει όπως το περιμένουμε στην οικογένεια. Δηλαδή η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν στοχεύει στην οικογένεια που η οποία εξακολουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας. Η οικογένεια είναι ακρογωνιαίος λίθος και στην ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ζωής. Υποθέτω λοιπόν ότι οι νέες αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν είναι ως επί το πλείστον οργανωτικές αλλαγές για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προαγωγή της υγείας και της οικογενειοκρατικής, οικογενειακοεστιασμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Και αυτό είναι προς συζήτηση όχι μόνο για τους γιατρούς, τους γενικούς γιατρούς της κοινότητας, τους γιατρούς των οικογενειών, αλλά και θέμα που πρέπει να εισαχθεί και να συζητηθεί και στις ιατρικές σχολές. Χρειάζονται δηλαδή οργανωτικές, διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα από κοινού, με την ενίσχυση και την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, των πρωτοβάθμιων γενικών γιατρών και του σχετικού νοσηλευτικού προσωπικού και φοιτητών. Είναι δηλαδή διτή η προσέγγιση. Ναι, από την εποχή που ήμουν φοιτητής, πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, δεν λέω ακριβώς πότε, στην Αγγλία, πριν από κάποιες δεκαετίες λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Πολλές χώρες εξακολουθούν να έχουν τα ίδια προγράμματα σπουδών από το, σχεδόν από το 19ο αιώνα. Ναι, είμαστε σε νέα εποχή. Η τεχνολογία έχει κάνει αλματώδη βήματα, αλλά η ιατρική εκπαίδευση και η οργανωτική δομή δεν έχει αλλάξει. Από πού θα έρθει λοιπόν η καινοτομία? Από τη μία βλέπουμε εκπληκτικές καινοτομίες στον τομέα της έρευνας, στην ιατρική, εξοπλισμό, στα φάρμακα, στη τεχνολογία, αλλά από την άλλη οι οργανωτικές δομές και οι εκπαιδευτικές δομές έχουν απειροελάχιστες αλλαγές και προόδους. Φαίνεται δηλαδή ότι ανθίζει οποιαδήποτε αλλαγή. Από πού θα έρθει λοιπόν η καινοτομία? Επίσης κρίσιμο ερώτημα. Ιατρικές σχολές και γενικά τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να συζητάνε το θέμα αλλαγής προγράμματος σπουδών, που είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο αλλαγών. Εξακολουθεί να είναι μια διεπιστημονική κατάρτιση, επιστημονική κατάρτιση. Και με εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, που δεν έχουν προσαρμοστεί. Περισσότερο εξακολουθεί να βασίζεται η εκπαίδευση σε διαλέξεις, στο αμφιθέατρο. Και το ίδιο παραμένει η επικοινωνία και ο τρόπος οργάνωσης. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες λοιπόν και τεράστια περιθώρια αλλαγής, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται η συζήτηση. Η συζήτηση όμως έχει περάσει σε πάρα πολλές ιατρικές σχολές στην Ελλάδα και ελπίζω ότι του χρόνου και επί τη βάση και επευκαιρία, αν θέλετε, αυτής της πανδημίας, θα έχουμε κάποια πρόοδο. Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές και συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να αλλάξουμε και τα χρηματοδοτικά μοντέλα για να επιβραβεύσουμε την καινοτομία, τις επιδόσεις για να περάσει η καινοτομία στα νέα παραδοτέα. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται, έρευνα η οποία αναπτύσσεται, αλλά οι λύσεις δεν υπάρχουν και δεν εισάγονται στα συστήματα υγείας. Τι το παρεμποδίζει? Είπα ότι πρέπει να αλλάξει και η θεσμική λογική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εισρωές στο σύστημα, σε συστήματα που έχουν δημιουργηθεί και παγιωθεί εδώ και αιώνες και που δεν έχουν και μεγάλη απόκριση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Από πού θα προέρθουν λοιπόν οι εισρωές για αυτή την καινοτομία? Η καινοτομία στην έρευνα υπάρχει όντως σε πάρα πολλές ιατρικές σχολές και είμαι πολύ περήφανος που βλέπω την μείζωνα συνεισφορά των ιατρικών σχολών. Όμως πρέπει να μεταφραστούν αυτές οι καινοτομίες και τα ευρήματα σε απτή πράξη. Και πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις μαρτυρίες και τα ευρήματα της έρευνας που έχει ήδη επιτελεστεί. Από πολλές ισχυρές ιατρικές σχολές και εργαστήρια. Χρειαζόμαστε ένα πιο διατομεακή προσέγγιση στην προαγωγή της καινοτομίας. Ήδη αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει, νομίζω, έστω και καθυστερημένη. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που θα δώσει την ευκαιρία, ιδιαίτερα στο να δοθεί ευκαιρία στην εργασία που γίνονται και στην ερευνητική εργασία στα πανεπιστήμια να μεταφραστεί σε απτές εφαρμογές. Χρειαζόμαστε πιο στενή ιστορική σχέση με τη βιομηχανία. Η ερευνητική, ελληνική ερευνητική κοινότητα προάγει την καινοτομία, χρειάζει όμως μια διασύνδεση με την αγορά. Για μένα λείπει και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει το μετασχηματισμό
της τρέχουσας επιστημονικής καινοτομίας. Ναι, συμφωνώ, γιατί προκειμένου να υπάρξει και να εμφανιστεί η καινοτομία και να πάει πέραν της ανακάλυψης, προκειμένου οι ανακαλύψεις να μεταφραστούν σε λύσεις και μετά να κλιμακωθούν για να υπάρχουν και αναπτυχθούν σε κλίμακα για να έχουν αντίκτυπο στον πληθυσμό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Χρειάζονται εταιρικές σχέσεις, όπως είπα, μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων της βιομηχανίας που αναπτύσσει τις λύσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και ολόκληρο το ιατρικό σύστημα για να μπορεί να αναλάβει και να μεταφράσει σε συγκεκριμένες λύσεις τις καινοτομίες και τα ευρήματα. Αυτό όμως δεν θα γίνει μόνο από τον Υπουργό Υγείας. Αυτό απαιτεί και το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο μια, να πρέπει να βλέπετε μόνο, να αντιμετωπίζετε σαν ο δαπανών φορέας. Πρέπει να εκλαμβάνεται και να γίνει αντιληπτός και ως ο επενδυτής στην καινοτομία. Πώς το βλέπετε εσείς, ότι είναι ο κρίσιμος τομέας οικονομίας που θα μπορέσει να διασφαλίσει την ανάπτυξη? Ναι. Ναι, το έχει αναφερθεί από πολλά Υπουργεία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε πολλά Υπουργεία. Θα ήθελα να προσθέσω και το Υπουργείο Παιδείας, που έχει πολύ κρίσιμο ρόλο. Αυτή τη στιγμή εποπτεύει τα πανεπιστήμια και την έρευνα σε αυτά. Νομίζω ότι πέρα από αυτό όμως χρειαζόμαστε και πιο ανοιχτό, δημοκρατικό, δομημένο διάλογο μεταξύ των Υπουργείων και μεταξύ των Πανεπιστημίων. Υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης αυτού του διαλόγου μεταξύ του κλάδου και των Πανεπιστημίων. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους, πολύ ρητά καθορισμένους κανόνες. Υπήρξαν κάποιες πρόοδες στην έρευνα τα τελευταία χρόνια, όμως ακόμα είμαστε μακριά από αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα σας. Γιατί λέτε εμείς? Εκεί στην Ευρώπη, γιατί ήταν τόσο δύσκολη και η καινοτομία? Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει? Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι είναι αυτό που εμποδίζει την αλλαγή? Είναι πολύ δύσκολο κανείς να δώσει μία άμεση απάντηση, γιατί χρειάζεται βαθιά ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση Χέγκελ. Πρέπει ιστορικά δηλαδή να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει στην κοινωνία της Ελλάδος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τρεις ελληνικές λέξεις που ο φιλόσοφος Χέγκελ χρησιμοποίησε στη δική του προσέγγιση. Θέση είναι η μία λέξη. Θέσεις, αντίθεσεις. Και η τελευταία είναι σύνθεσης. Θέσεις, αντίθεσης, σύνθεσης. Είναι ένα τρίγωνο που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής κοινωνίας. Η θέση είναι αυτό που χρειαζόμαστε από τους πολιτικούς, από τα πανεπιστήμια, και το χρειαζόμαστε γιατί όντως υπάρχει αυτή η αντίθεση, αλλά τελικά τι χρειαζόμαστε στην ουσία? Τη σύνθεση. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Όχι να μένουμε στις θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Θέλουμε μία σύνθεση η οποία θα προέλθει από τη συνεργασία των κομμάτων και τη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μόνο έτσι θα έχουμε αυτή την θέση των Αθηναίων, των Σπαρτιατών, όλων των Ελλήνων χωριστά, οι οποίες θα συμβάλλουν στη σύνθεση. Άρα να
να χρειάζονται ήθος, πάθος και λόγος για να αλλάξει, να αλλάξουν οι θεσμοί. Γιατί η καινοτομία πρέπει να συμβεί. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Ο πληθυσμός γυράσκει στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε και ο COVID-19, παρόλο που είναι λυπηρό και έχει αυτές τις τεράστιες επιπτώσεις για την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία, ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία για την καινοτομία. Γιατί μας έδειξε ότι τα συστήματά μας δεν είναι προετοιμασμένα. Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, έχουμε ακόμα και ιδιαίτερα εξελιγμένα συστήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Στην Ευρώπη δεν μπορούν καν να πάρουν τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες και να χρησιμοποιήσουν συστήματα δοκιμών. Με το COVID-19, λοιπόν, έχουμε μια ευκαιρία. Ήθος, πάθος και λόγος, λοιπόν, χρειάζεται για να αντιμετωπίσατε την αντίσταση. Ιδιαίτερα με εντυπωσιάσατε που χρησιμοποιήσατε αυτές τις τρεις ελληνικές λέξεις και πραγματικά συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Πάνω από όλα, λοιπόν, στην κοινωνία, τι είναι αυτό που κινητοποιεί την καινοτομία, τι είναι αυτό που δίνει την όθηση για την μεταμόρφωση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, στην κοινωνία, όχι μόνο τους εκπροσώπους, στην ίδια την κοινωνία. Στην πανδημία, λοιπόν, όπως δούλευα στην Κρήτη και είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολύ κόσμο, είχαμε έναν πληθυσμό, μια επιδημιολογική μελέτη εκεί και εκεί καταλάβαμε ότι πολλές φορές ο κόσμος διστάζει να τηρήσει τα μέτρα γιατί υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη και μια παρανόηση. Για να προχωρήσει η κοινωνία χρειαζόμαστε άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους, να κινητοποιήσουμε όλες τις πηγές, όλους τους πόρους που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και αυτές τις θεωρίες που βασίζονται στην συμπεριφορά. Η προσωπική επικοινωνία, η συμβουλευτική στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Νομίζω λοιπόν ότι ένας άλλος τρόπος θα ήταν να εισαγάγουμε ένα μοντέλο που θα κινητοποιήσει αυτά που ονομάζονται κοινωνικά δίκτυα και οι κοινωνικές συνδέσεις. Το να συνδεθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι σημαντικό θέμα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε πολλά, ακόμα και σε αυτή την πανδημία. Οι Έλληνες είναι φανταστικός λαός, είναι εξαιρετικός λαός, όμως πρέπει να τους μιλάει κανείς στη γλώσσα που επικοινωνούν. Σε αυτή η γλώσσα επικοινωνίας επηρεάζει πολλά πολιτισμικά θέματα. Όταν ένα μήνυμα ξεκινάει κεντρικά, δύσκολα κινητοποιεί τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, πρέπει κάπως να αλλάξει αυτή η στρατηγική. Άρα, χρειάζεται να προσεγγίσουμε τον κόσμο, χρειάζεται να κάνουμε συμπράξεις, πλατφόρμες. Είναι όλα αυτά που είπαμε. Οι συμπράξεις δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια με την βιομηχανία, είναι και ένας άλλος κρίσιμος συστατικός παράγοντας, οι άνθρωποι που ζητούν την καινοτομία και την κινητοποιούν. Μπορούμε αυτό να το πετύχουμε. Νομίζω ότι είναι πιθανό, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που έχει παρουσιάσει ήδη το σύστημά μας. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η περίοδος γεμάτη προκλήσεις, μια οδυνηρή περίοδος, θα μας δώσει την ευκαιρία να προχωρήσουμε στο μέλλον. Όπως λένε, δεν πρέπει να πάει ποτέ χαμένη μια κρίση. Είναι ευκαιρία.
Αν είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι, λοιπόν, πού θα ξεκινούσαμε? Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να μιλάει. Από πού θα ξεκινούσατε? Από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομίας, για να δημιουργηθεί αυτό το οικοσύστημα της καινοτομίας? Τι πρέπει να συμβεί για να μπορέσει αυτό το συνέδριο για την υγεία να φέρει στο ίδιο τραπέζι όλους τους βασικούς παράγοντες? Καταρχάς πρέπει να περάσει το μήνυμα, όπως είπα ήδη. Και η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το οικοσύστημα, είναι εξαιρετική. Όταν έχουμε ένα μοντέλο ή ένα σχέδιο δράσης που συζητείτε, είναι σημαντικό το μήνυμα να περνάει, να διαχέεται, να βρίσκουμε τους βασικούς παράγοντες. Φοβάμαι ότι πολλά από τα σημαντικά θέματα παραμένουν απομονωμένα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Χρειαζόμαστε όλο αυτό το οικοσύστημα να το εξετάσουμε, να το διερευνήσουμε και να βρούμε τους βασικούς παράγοντες, τους παίκτες που χωρίς περιορισμούς, χωρίς να σκέφτονται στο μικρό επίπεδο, απλώς θα μιλήσουν, η φωνή τους θα κινητοποιήσει τους τοπικούς πληθυσμούς. Θα πρέπει λοιπόν για να γεφυρώσουμε αυτό το κενό, να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις κοινωνικές, συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μιλήσαμε για την θέση, αντίθεση και σύνθεση και το πάθος, το λόγο και το ήθος που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε αυτό το οικοσύστημα που θα οδηγήσει στη μεταμόρφωση των συστημάτων, στην καινοταμία, την αειφορία, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους διοργανωτές για την εξαιρετική αυτή πρόσκληση να έχουμε το προνόμιο να συμμετάσχουμε σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Λιώνης και Ατούν για την ιδιαίτερα διαφωτιστική συζήτηση. Πραγματικά πάντοτε εκτιμούμε την συμμετοχή σας στα συνέδριά μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό διάλειμμα τώρα και μετά θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ.